Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και πετρελαϊκών εταιριών Νόπολ, Total και Eni για μετεγκατάσταση των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για συνέχιση των ερευνών και γεωτρήσεων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο λιμάνι Λεμεσού, μετά την απόρριψη σχετικών ετοιμάτων που υπέβαλαν οι εταιρείες στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας. Ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης παρουσίασε σήμερα σε αξιωματούχο του Γαλλικού Ομίλου πλάνο με διαθέσιμους χώρους και πιθανά χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργών, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου από ενδεχόμενη ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο λιμάνι της Χάιφα. Σημαίνει απώλειες για την οικονομία μας, σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας, σημαίνει λιγότερα χρήματα για μια οικονομία η οποία πραγματικά τα χρειάζεται. Ο κύριος Δημητριάδης υπέδειξε επίσης ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την κυβέρνηση, ενώ ο διάλογος με τις υπόλοιπες εταιρείες θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβεροφνεοφύτου έκανε λόγο για λαϊκίστικες τοποθετήσεις και τοπικιστικά κριτήρια. Αυτοί που παίρνουν αυτές τις λαϊκίστικες τοποθετήσεις και θέσεις με καθαρά τοπικιστικά κριτήρια, αύριο που θα βγουν άλλοι 150 εργαζόμενοι στην ανεργία, θα είναι με ένα μικρόφωνο στο χέρι καθημερινά να μιλούν για αύξηση της ανεργίας. Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας θα πραγματοποιήσουν αύριο πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Δημοτικό Μεγάρο Λάρνακας και το Υπουργείο Μεταφορών ενάντια στην αρνητική απάντηση που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας στις εταιρείες ενέργειας.